Καλημέρα, Πάτερ. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Βλέπουμε ότι άνοιξε η πύλη της εκκλησίας μας. Ναι. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Επάνω το Χριστός Ανέστη. Έτσι, το είχατε τέτοιες βάλει από πέρυσι, Πάτερ, αν δεν κάνω λάθος. Έχει. Τώρα είναι τρίτος χρόνος. Ο τρίτος χρόνος, τι όμορφο. Θα παραμείνει εκεί επί 40 ημέρες. Μέχρι την απόδοση του Πάτερ. Μέχρι, έτσι. Για πείτε μας λοιπόν, τι κάνει ο κόσμος, πώς δέχτηκε όλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε μία εβδομάδα τώρα που άνοιξαν οι ναοί μας για τη λεγόμενη ατομική προσευχή, κατά την προσευχή. Ναι. Κάθε απόγευμα, 7 με 8 είναι ανοιχτός ο ναός. Και η πρώτη εβδομάδα τώρα που έκλεισε, η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Κάθε μέρα ερχόντουσαν πάρα πολύ να προσκυνήσουν, να έρθουν το κερί τους. Με δίψα, με αγάπη. Έτσι ακριβώς. Πάτερ, σήμερα Κυριακή τι κάνατε το πρωί, λειτουργήσατε κανονικά. Είχαμε λειτουργία και κλεισμένο το θυρόν ακόμη. Ακόμα. Ακόμη. Mm-hmm. Υπομονή μία εβδομάδα. Και την άλλη Κυριακή, 17 Μαΐου, πλέον ανοίγουν οι εκκλησίες για τον κόσμο. Με το καλό. Κάποιους περιορισμούς. Μέσα υπάρχει ένας περιορισμός ατόμων. Ακόμα είμαστε στους 50, όπως μας έχει πει, όπως έχουμε την υπουργική απόφαση. Αφαιρέσατε καθίσματα. Έχουμε αφαιρέσει καθίσματα, ναι. Mm-hmm. Αλλά και εδώ έξω, όλο το χώρο που βλέπετε, και του δρόμου, θα το γεμίσουμε με καρέκλες την άλλη Κυριακή. Με καρέκλες. Ναι, με καρέκλες. Oh. Και θα έχει και εξωτερικά ηχεία για να μπορούν και αυτοί που είναι εκτός του ναού να συμμετέχουν και να ακούν τη θεία λειτουργία. Μάλιστα. Άρα θα έχει χώρο πολύ για να καθίσουν. Και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουμε και διπλές λειτουργίες για την εξυπηρέτηση. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο, ναι. Πατέρα δηλαδή, Τιμόθε. Θα γίνεται μία λειτουργία πρωινή, η οποία θα ξεκινάει το πρωί και θα τελειώνει γύρω στις 10 παρατέταρτο. Mm-hmm. Και η δεύτερη λειτουργία στις 10.30 με 12 παρά. Για να μπορούν οι πιστοί να εξυπηρετούνται καλύτερα. Διαμορφώσατε όμως και το χώρο εδώ. Φυτέψατε παρτέρια με πετούνιες. Ναι. Τι όμορφα! Τα λουλούδια τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Και έτσι βάλαμε τις πετούνιες μας, βάλαμε εδώ τις γλάστρες μας, τα στολίσαμε με τα λουλουδάκια έτσι. Και πάνω, μια πάρα πολύ ωραία. Μιας προστερή ναός μας αυλής και εκεί που έχουμε με τις γλάστρες μας προσπαθούμε να δώσουμε λίγο χρώμα και ομορφιά στο ναό. Ωραία. Έχει την ομορφιά του ναός. Ούτως ή άλλως.